Πάμε να συνεχίσουμε, Θα δώσουμε λίγα δευτερόλεπτα για την επόμενη σύνδεση, καθώς ξέρεις πού θα πάμε. Θα πάμε σε μία Ελληνίδα, σε μία σολίστ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει την καθημερινότητά της, τη σιγουριά της, την Ελλάδα, τη ζωή της, για να βρεθεί στο εξωτερικό και για να αφοσιωθεί στον εθελοντισμό. Βρίσκεται σε περιοχές της Αφρικής, μεταξύ αυτών βέβαια έχει βρεθεί και στην Ουγκάντα, προκειμένου να βοηθήσει στην βελτίωση των υποδομών και να βοηθήσει στις γενικότερες προσπάθειες που έχουν ξεκινήσει, προκειμένου κυρίως παιδιά, ανήλικα, μικρά παιδάκια, να έχουν ένα καλύτερο αύριο. Ξέρετε, σε αυτές τις περιοχές τα παιδιά δεν έχουν τα στοιχειώδη, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Μεταξύ αυτών βέβαια δεδομένο δεν είναι ούτε το νερό. Τα έχει αφήσει όλα λοιπόν η κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, την οποία θα συναντήσουμε. Βλέπουμε χαρακτηριστικές φωτογραφίες. Είναι μια αυθεντική κοσμοπολίτισσα. Αυτό τον τίτλο έχουμε βάλει στην εκπομπή μας. Γυρίζει τον κόσμο, έχει αφήσει τα πάντα πίσω της και έχει αφιερωθεί και έχει αφοσιωθεί σε αυτό τον πολύ σημαντικό σκοπό. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Χριστίνα Αντωνιάδου, μουσικό σολίστ. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα και σε εσάς, στην εκπομπή και στην Όφη Κρήτη. Γεια σας. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Πολύ δυνατά τα μηνύματα τα οποία θέλω να στείλουμε σήμερα και τα οποία προκύπτουν μέσα από τη δράση σας, μέσα από την καθημερινότητά σας, μέσα από την πρωτοβουλία σας. Το είδατε κάπως διαφορετικά πριν από 5-6 χρόνια. Σωστά? Έτσι. Πάντοτε χρειάζεται να γίνει μια αλλαγή. Νομίζω φτάνει σε ένα σημείο που χρειαζόμαστε μια αλλαγή. Ναι. Οπότε η αλλαγή σε μένα έχει περίπου 5 χρόνια. Οπότε έγινε. Για να τα βάλουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα και το πρώτο ταξίδι που πραγματοποιήσατε που ήταν? Και τι αντικρίσατε, τι βιώσατε? Εγώ ως μουσικός γενικώς ταξιδεύω πολύ ως σολί στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη. Όμως όταν αποφάσισα να σταματήσω την δουλειά που είχα εδώ πέρα, την εργασία μου σε ιδιωτικό σχολείο, πήρα μια απόφαση να αρχίσω λίγο να ταξιδεύω λίγο μακρύτερα και ουσιαστικά να είναι πιο μεγάλη διάρκεια του ταξιδιού. Οπότε το πρώτο μου ταξίδι που ήταν εθελοντικής φύσεως ήταν στην Τανζανία πριν 5 χρόνια στην Αφρική. Ενώ είχα πάει στην Αφρική πιο μπροστά, αυτό ήταν το πρώτο μου εθελοντικό ταξίδι που είχε και μεγάλη διάρκεια. Οπότε από τότε ξεκίνησα έτσι να ταξιδεύω πολύ περισσότερο, μακρινά σε μακρινές χώρες και να κάνω και εθελοντισμό παράλληλα. Ξέρετε, φαντάζομαι όλα όσα έχετε βιώσει εκεί στο μέτωπο της συναναστροφής και της επαφής που είχατε κυρίως με παιδάκια, είναι και το μεγαλύτερο κίνητρο και η μεγαλύτερη όθηση που σας έχει οδηγήσει να προχωρήσετε ακόμα πιο δυνατή σε αυτό το σκοπό που έχετε θέσει. Τι είναι αυτό το οποίο, ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, μία ιστορία που σας έχει αγγίξει η πρώτη στιγμή που κάπως ο χτύπος της καρδιάς σας έγινε πιο έντονος? Σίγουρα τα παιδιά στην Αφρική, επειδή όπως ανέφερα προηγουμένως έχω διδάξει σε ιδιωτικό σχολείο που ήταν παιδιά, μάλιστα διεθνές ιδιωτικό σχολείο, που είχε παιδιά από πάρα πολλές χώρες. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά στην Αφρική έτσι έχουν μια διαφορετική, να το πω, χαρά, ανεμελιά. Σίγουρα το ονομάζω παιδιά της χαράς, γιατί αυτό ουσιαστικά μου δίνουν έτσι σαν συνέστημα με την πρώτη επαφή. Οπότε αυτό με τα παιδιά ουσιαστικά αυτό είναι το δυνατό συνέστημα που βγαίνει. Είναι μια απέραντη χαρά που αισθάνομαι μαζί τους. Επόμενος στόχος ποιος είναι? Όσο αφορά τον εθελοντισμό, εγώ συνεχίζω ακάθεκτη να ταξιδεύω και να προσφέρω εθελοντικό έργο όπου χρειάζεται φυσικά. Και στην Ελλάδα είμαι ενεργή εθελοντικά, έτσι σε καθαριθμούς, σε διάφορες επιτροπητεύσεις κτλ. Αλλά σίγουρα στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη, γιατί ας πούμε στην Αφρική σίγουρα δεν έχει τις πολυτέλειες και τα πράγματα που έχουμε εμείς, θεωρούμε μάλλον εμείς δεδομένα.
ας πούμε, δεν υπάρχει ηλεκτρικό, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει πετρός, η εκπαίδευση είναι με πολύ λίγα μέσα, τα παιδιά δεν έχουν μολύβια, δεν έχουν εξωτερές, για παράδειγμα, στο τελευταίο ταξίδι στην Ουγκάντα. Ξέρετε... Τα παιδιά συντηρήσματος. Ακριβώς μας περιγράφετε τα βιώματά σας εκεί σε αυτές τις περιοχές, ξεχασμένες πολλές φορές, δεν λένε ξεχασμένες και από τον ίδιο το Θεό λένε πολλές φορές, όταν θέλουν έτσι να χρησιμοποιήσουν μια υπερβολή για να αποτυπώσουν το μέγεθος της δυστυχίας και των προβλημάτων. Θέλω να πάω ωστόσο και στο γεγονός ότι αφήσατε μια καθημερινότητα και θέλω να περάσουμε το μήνυμα ή μάλλον να μας πείτε πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει διαμορφώσει μια σίγουρη καθημερινότητα να αλλάξει τη ζωή του, να αλλάξει κατεύθυνση και να στραφεί κάπου αλλού. Εύκολο είναι να πάρουμε αυτή την απόφαση. Νομίζω η καθημερινότητα γενικώς έτσι μας ρουφάει πάρα πολύ ενέργεια και είναι λίγο δύσκολο. Και συνήθως γίνεται ή κάποιο συμβάν το οποίο έχει να κάνει σχέση με υγεία ή με απώλεια αγαπημένου προσώπου ή συνήθως έτσι με κάποιο συμβάν το οποίο να είναι πολύ λίγο το οποίο μέσα μας να μας έχει φέρει τα πάνω κάτω. Σε μένα αυτό που έφερε τα πάνω κάτω ήταν ότι απλώς είχα δει ότι η δουλειά μου, αυτό που έκανα ουσιαστικά το εκπαιδευτικό κομμάτι, δεν με ικανοποίησε πλέον και αισθανόμουν ότι έπρεπε να κάνω μια σοβαρή αλλαγή για να συνεχίσω να είμαι ευτυχισμένη. Οπότε, ναι, όλα τελικά κατάλαβα ότι είναι μια απόφαση, μάλιστα, την οποία όσο πιο γοργά την παίρνουμε, τόσο καλύτερα είναι για μας, για τις ζωές μας. Κυρία Αντωνιάδου, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Με το καλό να τα ξαναπούμε και στην επόμενη αποστολή σας να βγούμε ζωντανά. Στείλατε πολύ όμορφα μηνύματα. Έγινε, δεν είναι δύσκολο να πετύχουμε κάτι. Μια απόφαση είναι στιγμής και σίγουρα χρειαζόμαστε και την αφορμή. Αρκεί αυτή η αφορμή να μην έρθει καθυστερημένα και χάσουμε το τρένο, όπως συνηθίζω να λέω. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σημαντικό. Να σας ευχαριστήσω θερμά.